Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Νομίζω αυτό το βιντεάκι θα μπει στα σως. Νομίζω. Θα το κρίνετε και εσείς, θα το δω στα σχόλια. Με βλέπετε ότι χαμογελάω στο εξώφυλλο του βίντεο, γιατί το αίτημα για αυτό το βίντεο, για αυτό το ζήτημα, μου θύμισε ότι στα περισσότερα βίντεο και στις περισσότερες ιστορίες που συζητάμε τις ερωτικές, αναφερόμαστε σε αυτό. Δεν είναι κακή ιδέα όμως να έχουμε και ένα θεωρητικό vlog, ειδικά επί τούτου. Διαβάζω το αίτημα. Γεια σου Θέκλα μου, αν μπορείς κάνε ένα vlog για τις εφήμερες πολλές ερωτικές σεξουαλικές σχέσεις των ανθρώπων. Υποψιάζομαι γιατί το κάνουν. Μοναξιά, κακή σχέση με τον εαυτό τους, δεν τον φροντίζουν δηλαδή οι άνθρωποι τον εαυτό τους, μη αυτογνωσία για το τι τους ευχαριστεί ή θέλουν, σκόρπισμα ζωής και κακοποίηση βέβαια προς τον εαυτό τους, γιατί αυτές οι σχέσεις δεν κρατούν. Θα με ενδιέφερε η άποψή σου. Εμένα μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον ότι η φίλη που ζητάει να κάνουμε αυτό το θεωρητικό vlog κάνει exclude τον εαυτό της, αποκλείει τον εαυτό της από αυτό το ερώτημα, και επειδή την ξέρω αρκετά, γνωρίζω αρκετά πράγματα για τη ζωή της, είναι μια γυναίκα αυτή η οποία είναι αγωνίστρια, είναι survivor μιας έτσι πολύ δύσκολης τραυματικής παιδικής ηλικίας και η οποία μπορεί να περηφανεύεται ότι στη ζωή της είχε μόνο 3 σχέσεις και είναι 50 και κάτι. 3 μακροχρόνιες σχέσεις εννοείται, εκ των οποίων η μία ήταν και γάμος. Φιλενάδα, θα ξεκινήσω λέγοντάς σου ότι εσύ, η οποία δεν έκανες πολλές εφήμερες ερωτικές σχέσεις και έκανες 3 μακροχρόνιες ερωτικές σχέσεις, δεν κατάφερες να μην κακοποιήσεις τον εαυτό σου, δεν κατάφερες να μην σκορπίσεις τον εαυτό σου, δεν κατάφερες να μην έχεις τις αρνητικές συνέπειες που έχουμε όλοι εμείς οι οποίοι υποπέσαμε στην παγίδα των πολλών εφήμερων σχέσεων ή περάσαμε φάσεις τις οποίες αυτό μας χαρακτήριζε. Σου μιλάω με πάρα πολύ αγάπη, ξέρω ποια είσαι επειδή μου έχεις στείλει ξανά την ιστορία σου και κάναμε βίντεο. Θέλω όμως να σου πω ότι ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί με τους δικούς του τρόπους, έχει τους δικούς του μηχανισμούς άμυνας για να αντιμετωπίσει τη δυσφορία, την υπαρξιακή δυσφορία, την ψυχική δυσφορία, την πνευματική δυσφορία που αισθάνεται όταν κουβαλάει ένα μεγάλο κενό μέσα του. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε, οπότε δεν είναι καλή ιδέα να είμαστε εμείς από εδώ και οι άλλοι από εκεί. Εμείς που κάνουμε μακροχρόνιες σχέσεις και εσείς που κάνετε πολλές εφήμερες σχέσεις, είμαστε όλοι άνθρωποι με τις δυνάμεις και με τις αδυναμίες μας, με τις ευαλωτότητες μας, με τα κενά μας, με τα προτερήματα μας και τα ελαττώματα μας, οι οποίοι προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα, προσπαθούμε να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας και προσπαθούμε σαφώς να βρούμε την ευτυχία. Είτε μας αρέσει είτε όχι, η σημερινή εποχή είναι εξαιρετικά υλιστική, ματεριαλιστική και αντιμετωπίζει και τον έρωτα από αυτή την υλιστική σκοπιά. Η pop κουλτούρα γύρω μας μας υποβάλλει και κάποιες φορές μας επιβάλλει αυτό το ερωτικό σκόρπισμα και μας επιβάλλει και υποβάλλει την ιδέα πως η ευτυχία βρίσκεται στον έρωτα. Υπενθυμίζω το βίντεο που είχαμε κάνει πριν κάνα μήνα περίπου με τίτλο «Είναι ο έρωτας το νόημα της ζωής». Το νόημα της ζωής μπορεί να είναι ο έρωτας. Υπάρχει λόγος που τόσο εύκολα βάζουμε τον έρωτα ως σκοπό και νόημα της ζωής μας και αυτός ο λόγος έχει να κάνει με το πώς μεγαλώνει ένα παιδί και έχει να κάνει με τη συνδεσιμότητα που διδάσκεται από την ανατροφή και τη διαπαιδαγώγησή του. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τα διάφορα στυλ προσκόλλησης, για το γεγονός ότι με βάση τη θεωρία του Μπολπάη και των μεταγενέστερων που έχουν ασχοληθεί εκτενώς με αυτό, ότι ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα σταθερό συναισθηματικά περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον στο οποίο ικανοποιούνται οι συναισθηματικές του ανάγκες, αυτό το παιδί μεγαλώνοντας μαθαίνει να συνδέεται υγιώς με τους άλλους ανθρώπους και γνωρίζει λόγω της εμπειρίας του μέσω υγιούς και ασφαλής και σταθερού συνδεσιμότητας με τη μητέρα του, τον πατέρα του ή τους φροντιστές του, μαθαίνει
να μπαίνει μόνο σε υγιείς σχέσεις, να παραμένει μόνο σε υγιείς σχέσεις και να φεύγει όταν μια κατάσταση δεν είναι υγιής, και επίσης μαθαίνει να αντέχει τον εαυτό του και μαθαίνει να αντέχει το εσωτερικό του κενό. Οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε μεγαλώσει με αυτόν τον ιδανικό τρόπο. Οι περισσότεροι από εμάς μεγαλώσαμε σε σπιτικά, στα οποία είτε λόγω άγνοιας, είτε λόγω ανεπάρκειας των γονέων μας, είτε λόγω δικών τους θεμάτων, απέτυχαν οι γονείς μας, απέτυχαν να μας δώσουν τη συναισθηματική ασφάλεια και την αυτοεκτίμηση εκείνη, η οποία μας αποτρέπει από το να μπαίνουμε σε σχέσεις φιλικές ή ερωτικές, οι οποίες να μην είναι καλές για εμάς, να μην είναι χρήσιμες και υπηκοδομητικές για την ψυχή και το πνεύμα μας. Δεν έχουν αποτύχει να μας δώσουν εκείνη τη συναισθηματική ασφάλεια και αυτοεκτίμηση, ώστε να μην αντέχουμε να παραμένουμε σε κακοποιητικές σχέσεις, και μας έχουν δώσει τα εφόδια ούτως ώστε να μπορούμε να μείνουμε και μόνοι μας. Ούτε το να μένεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε κακοποιητικές σχέσεις και σε σχέσεις οι οποίες δεν είναι καλές για την ψυχή σου είναι καλό, ούτε το να μπαίνεις σε πολλές επιφανειακές επιπόλαιες σχέσεις και να μπαίνεις ελαφρά την καρδία, ας κάνω και αυτή τη σχέση, ας κάνω και την άλλη, ας κάνω και την παράλληλη, δεν είναι ισορροπημένο ψυχικά και συναισθηματικά. Αρκετοί άνθρωποι αντιμετωπίζουμε θέμα εθισμού με τις ερωτικές σχέσεις και μπορεί να μην το αντιλαμβανόμαστε. Που αυτός ο εθισμός μπορεί να μην είναι κατά ανάγκη, να μην ανάγεται στο να είμαστε παίχτες ή παίχτρες, δηλαδή να απατούμε τους ερωτικούς μας συντρόφους και να κάνουμε παράλληλες σχέσεις, αλλά μπορεί να έχει να κάνει με το ότι η ικανότητα μας να μείνουμε μόνοι μας είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν αντέχουν πάνω από 2-3 εβδομάδες μόνοι ή πάνω από 2-3 μήνες μόνοι, και πρέπει επιγόντως και οπωσδήποτε να είναι σε μια ερωτική σχέση για να νιώθουν την ψευδαίσθηση ότι είναι καλά ψυχικά και συναισθηματικά. Είχα και ένα ερώτημα κάτω από ένα βίντεο προσφάτως που έλεγε: τι έχετε να πείτε για αυτούς που πάνε από τη μια σχέση στην άλλη και δεν μπορούν να μείνουν μόνοι τους χωρίς σχέση? Θα έλεγα: είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να μείνουν μόνοι με τον εαυτό τους, που δεν αντέχουν όλη αυτή την αναστάτωση που τους προκαλεί η επαφή με τον εαυτό τους και τον εσωτερικό τους κόσμο. Γι' αυτό ψάχνουν υποσυνείδητα, ίσως χωρίς να το συνειδητοποιούν, εξόδους διαφυγής, μία εκ των οποίων πολύ δημοφιλής έξοδος διαφυγής από τον εσωτερικό πόνο και από το εσωτερικό αδιέξοδο είναι το να μπαίνει σε μια ερωτική σχέση προσδοκώντας πως ο ενθουσιασμός της αρχής, πως η ορμονική έξαψη και η ειδονή θα σου καλύψουν τα εσωτερικά σου κενά, τα οποία σαφώς δεν πρόκειται να σου τα καλύψουν, θα νιώσεις καλύτερα για λίγο καιρό και μετά από τους πρώτους 3 μήνες ίσως της νέας γνωριμίας, θα βγει στην επιφάνεια ο εσωτερικός αναβρασμός, θα έρθεις ξανά σε επαφή με τους εσωτερικούς σου δαίμονες και επίσης θα έρθεις σε επαφή και με την πραγματικότητα του ανθρώπου με τον οποίο έχεις συνάψει τη νέα ερωτική σχέση. Έτσι πολύ συχνά όταν μπαίνουμε σε μια ερωτική σχέση ορμόμενοι από την αδυναμία μας να παραμείνουμε μόνοι, ορμόμενοι από την επιτακτική ανάγκη να συνδεθούμε με έναν άλλον άνθρωπο ερωτικά και σωματικά προκειμένου να νιώσουμε καλύτερα, σαν να είμαστε θυσμένοι στις ορμόνες εκείνες και στους νευροδιαβιβαστές οι οποίοι είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα στην αρχή μιας νέας γνωριμίας, όταν το κάνουμε αυτό, μετά από πολύ λίγο καιρό, όταν καταπέσουν και ηρεμήσουν όλα αυτά τα νευροχημικά που είναι πολύ ψηλά στην αρχή μιας νέας γνωριμίας, απογοητευόμαστε. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να αναγνωρίσει αν ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που δεν μπορεί να παραμείνει μόνος του, που δεν έχει την εσωτερική συναισθηματική ασφάλεια και τη συνολικότερη αυτοεκτίμηση, ώστε να μπορεί να παραμείνει μόνος του, και πώς μπορεί να καταλάβει αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει λανθασμένες επιλογές συντρόφων, επειδή έχει ως πρωταρχικό κριτήριο του να είναι ξανά συντροφευμένος για να νιώσει καλύτερα.
Νομίζω ότι το ιστορικό μας μπορεί από μόνο του να μιλήσει. Δηλαδή, αν έχουμε παρατηρήσει ότι, ξέρω εγώ, αν είμαστε 30, 40, 50 χρονών και ας βάλουμε μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, ξέρω εγώ, 5 ετών ερωτικής ζωής, δεν έχουμε παραμείνει μόνοι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 1-2 μηνών ή 3 μηνών ή 4 μηνών, σημαίνει ότι ίσως εμπίπτουμε σε αυτή τη διαδικασία. Φυσικά, σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων δεν μπορούν να παραμείνουν μόνοι τους. Φυσικά, δεν υπάρχουν κανόνες. Έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μπήκαν γρήγορα στην επόμενη σχέση, πολύ γρήγορα μετά που τελείωσε η προηγούμενη, και όμως η καινούργια σχέση να είναι μια υγιής κατάσταση. Δεν μπορεί κανείς να έρθει και να βάζει τέτοιους κανόνες. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι να είμαστε σε υγιείς καταστάσεις και να ξέρουμε γιατί μπήκαμε σε αυτή την ερωτική σχέση, να συνειδητοποιούμε τα κίνητρά μας και να έχουμε μία ρεαλιστική εικόνα της ποιότητας της σχέσης μας. Να ξέρουμε πραγματικά τι συμβαίνει, να έχουμε αυτή την αυτογνωσία που αναφέρει η φίλη σε αυτό που έγραφε, να έχουμε την αυτογνωσία και να ξέρω γιατί είμαι σε αυτή τη σχέση. Είμαι σε αυτή τη σχέση επειδή δεν άντεχα τη μοναξιά μου και διασκεδάζω τον πόνο μου. Είμαι σε αυτή τη σχέση επειδή βρίσκομαι με έναν άνθρωπο με τον οποίο πραγματικά ταιριάζω, έχουμε κοινά ψυχικά, συναισθηματικά, πνευματικά κοινά, ταιριάζουμε, τα βρίσκουμε, συμφωνούμε στον τρόπο ζωής, έχουμε παρόμοιες επιδιώξεις και είμαστε μια ομάδα που μαζί προσπαθούμε να τελειωθούμε. Να τελειωθούμε, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι ψυχικά, πνευματικά, συναισθηματικά. Δεν θέλω να ακούσουν αυτό το βίντεο άνθρωποι και να πούν «Α, έχω μπει σε αυτή τη σχέση επειδή δεν άντεχα τη μοναξιά μου, άρα τερματίζω αυτή τη σχέση άμεσα και θα λύσω το πρόβλημα». Ακόμη και αν τερματίσεις αυτή τη σχέση άμεσα, δεν θα λύσεις το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα το λύσεις εάν το έχεις, μόνο διαμέσου της ψυχοθεραπείας, της ψυχοεκπαίδευσης και της πνευματικού αγώνα για ενδυνάμωση της ψυχής μας, για αύξηση της αυτοεκτίμησης μας και για την απόκτηση της συναισθηματικής ασφάλειας που χρειάζεται, ώστε να μπορούμε να παραμείνουμε μόνοι μας, ώστε να αναγνωρίζουμε ότι μια σχέση είναι κακοποιητική και να μπορούμε να φύγουμε και να παραμείνουμε μόνοι μας, ή για να αναγνωρίζουμε από την αρχή τις κόκκινες σημαίες σε μια νέα γνωριμία και να μην μπαίνουμε σε αυτή τη νέα γνωριμία εάν υπάρχουν κόκκινες σημαίες, όσο μοναξιασμένοι και αν είμαστε, όσο εσωτερικά κενά και να έχουμε, όσο πολύ και αν θα επιθυμούσαμε το παραμύθι να έρθει να μας πάρει. Γιατί πολλές φορές μια καινούργια ερωτική σχέση αντιμετωπίζεται σαν ένα παραμύθι, ο πρίγκιπας, η πριγκίπισσα πάνω στο άσπρο, πράσινο και μπλε άλογο που θα έρθει να μας διασώσει από τον εσωτερικό μας πόνο, όπως έχω πει επανειλημμένος και σε άλλα βίντεο και σε αυτό το βίντεο. Αυτή η ορμονική επανάσταση, αυτή η ευεξία που έρχεται από τον ερωτισμό διαρκεί το πολύ 2-3 μήνες και μετά καταπέφτει. Λοιπόν, αν βρισκόμαστε σε μια ερωτική σχέση που δεν είμαστε σίγουροι αν αυτή η ερωτική σχέση είναι καλή για μας, καλά κάνουμε να το ψάξουμε. Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να το ψάξουμε? Διαμέσου της ψυχοθεραπείας. Όταν πάρουμε τη σχέση μας στο γραφείο του ψυχολόγου, είτε μαζί με τον σύντροφό μας είτε μόνοι μας, και συζητήσουμε για το πώς είμαστε σε αυτή τη σχέση, για το τι βιώνουμε μέσα σε αυτή τη σχέση, για το πώς νιώθουμε, για το ποια θέματα αναδεικνύονται μέσα από αυτή τη σχέση και ποια όχι, να δούμε την ποιότητα της επικοινωνίας που έχουμε οι δύο σύντροφοι μεταξύ μας, να δούμε την ανθεκτικότητα των συναισθηματικών και ψυχικών και πνευματικών δεσμών που έχουμε αναπτύξει με το άλλο πρόσωπο, αν έχουμε αναπτύξει τέτοιους δεσμούς ή όχι, γιατί μπορεί δύο άνθρωποι να βρίσκονται σε μια ερωτική σχέση και να μην έχουν καταφέρει να αναπτύξουν κάποιον άλλο δεσμό πέραν του σεξουαλικού ερωτικού δεσμού. Οπότε όσο περνάει ο χρόνος, συναισθηματικά και ψυχικά και πνευματικά νιώθουν ανικανοποίητοι οι δύο σύντροφοι μέσα από αυτή τη σχέση, έστω και αν το σεξουαλικό κομμάτι πάει καλά.
ψάχνουμε να δούμε αν η σχέση μας πάει καλά ή όχι και αν αυτή η σχέση στην οποία είμαστε είναι μια σχέση που μας ικανοποιεί πραγματικά και μια σχέση η οποία μας ταιριάζει και μια σχέση η οποία μας βοηθά στο να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι στη ζωή μας και όχι μια σχέση που για να παραμείνουμε σε αυτήν ακυρώνουμε κομμάτια του εαυτού μας και ξεχνούμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Αν βρισκόμαστε σε μια σχέση που δεν είναι καλή για εμάς, τότε οφείλουμε να το διαχειριστούμε, οφείλουμε να προσπαθήσουμε να εξυγειάνουμε αυτή τη σχέση και αν δεν εξυγιένεται να έχουμε το θάρρος να τη διακόψουμε και μετά τη διακοπή αυτής της σχέσης να συνεχίσουμε τη ψυχοθεραπεία, να εστιαστούμε στη ψυχοθεραπεία προκειμένου να ενδυναμωθούμε, προκειμένου να αυξηθεί η αυτοεκτίμηση μας και προκειμένου να αποκτήσουμε επιτέλους την ικανότητα να αντέχουμε τον εαυτό μας, να αντέχουμε τους εσωτερικούς μας δαίμονες, να μπορούμε να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας, προκειμένου να μπορούμε να παραμείνουμε μόνοι μας και να μην χρειάζεται να είμαστε σε μια προβληματική ή και κακοποιητική σχέση για να νιώθουμε την ψευδαίσθηση ότι είμαστε καλά ή να μην μπαίνουμε από τη μια σχέση στην άλλη προκειμένου να δοκιμάσουμε αν να δω αν θα νιώσω καλά και σε αυτήν, αν να δω αν θα νιώσω καλά στην άλλη, αν να δω αν θα νιώσω καλά στην παράλληλη. Γιατί οι άνθρωποι σήμερα κάνουν πολλές εφήμερες ερωτικές σχέσεις, γιατί η εποχή το ευνοεί. Γιατί οι άνθρωποι κάνουν σήμερα πολλές εφήμερες ερωτικές σχέσεις, επειδή δεν έχουμε την πνευματική παιδεία και την ψυχοσυναισθηματική παιδεία, ώστε να μπορούμε να αντέχουμε τον εαυτό μας στη μοναξιά και να μπορούμε να αντέχουμε, να μην μπαίνουμε σε μια ερωτική σχέση όταν βλέπουμε ότι αυτή είναι ατέριαστη για εμάς. Χρειαζόμαστε αυτοεκτίμηση, χρειαζόμαστε ειρήνη με τον εαυτό μας, χρειαζόμαστε αυτοαγάπη και πνευματικότητα για να μπορούμε και να παραμείνουμε μόνοι μας όταν αυτό είναι η καλύτερη επιλογή για μας και να παραμένουμε σε μια σχέση υγιή η οποία έχει δυναμικό εξέλιξης και να προσπαθούμε ουσιαστικά να εξελίσσουμε τη σχέση μας και τους εαυτούς μας μέσα από αυτή ή να μπορούμε να διακόπτουμε μια ερωτική σχέση η οποία μας κάνει κακό. Το κλειδί σου όλη αυτή την υπόθεση είναι να μπορείς να παραμένεις μόνος σου. Και ξαναλέω, ακόμη και αυτοί που παραμένουν για πολλά χρόνια, 10 χρόνια, 15 χρόνια, σε ερωτικές σχέσεις οι οποίες είναι κακοποιητικές και ανάξιες για αυτούς, δεν είναι καλύτεροι. Δεν είναι σε καλύτερη μοίρα από αυτούς που μπαίνουν από τη μια ερωτική σχέση στην άλλη. Το κλειδί είναι να μπορείς να παραμείνεις μόνος σου. Το κλειδί είναι να αγαπάς και να εκτιμάς τον εαυτό σου. Το κλειδί είναι να γνωρίζεις τον εαυτό σου. Οπότε διαμέσου της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας, γιατί η ψυχοθεραπεία είναι εξαιρετικά εξειδικευμένη, πηγαίνεις εσύ ο ίδιος στο ψυχολόγο και δουλεύετε ειδικά με σένα, που μέσα στο γραφείο του ψυχολόγου ή μέσα από το στο διαδικτυακό γραφείο, γιατί στην εποχή μας είναι και πολύ διαδεδομένες οι διαδικτυακές συνεδρίες, μέσα σε εκείνο το χώρο το θεραπευτικό ασχολείται ο ψυχολόγος με σένα, ασχολείσαι εσύ με σένα και γίνεται εξειδικευμένη δουλειά πάνω στην προσωπική περίπτωση του καθενός. Διαμέσου της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας μπορούμε να θεραπεύσουμε τα τραύματά μας, μπορούμε να ενδυναμώσουμε τον εαυτό μας ούτως ώστε να μπορούμε να παραμείνουμε μόνοι μας, ούτως ώστε να εκτιμούμε και να αγαπούμε τον εαυτό μας τόσο ώστε να μην παραμένουμε σε προβληματικές καταστάσεις ή να μην μπαίνουμε σε προβληματικές καταστάσεις. Την αγάπη μου σε όλους και είναι καλή ιδέα να μην διαχωρίζουμε αμνούς και ερήφια και να μην είμαστε εμείς που κάνουμε τις μακρόχρονες σχέσεις και άλλοι που κάνουν τις βραχύχρονες κλπ. Αγάπη.